Πράγματι θα συμφωνήσω με τον κύριο Βασιλόπουλο ότι είναι πολύς ο χρόνος που έχουμε καταναλώσει για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Αυτό δεν είναι μεμονωμένο, βεβαίως. Δεν είναι το μοναδικό γεγονός που έχει συμβεί. Θέλω να θυμίσω και όλοι το ξέρουμε ότι στη δημοκρατία υπάρχει και η πλειοψηφία, υπάρχει και η μειοψηφία. Μέσα στις διεργασίες τις πολιτικές, γιατί η πολιτική διεργασία είναι η λειτουργία ενός συμβουλίου, πρέπει να υπάρχει και ο σεβασμός και ο αλληλοσεβασμός. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο συνέβη στην πλατεία, νομίζω ότι ήταν απόρρια και συνέχεια προηγουμένων ανακοινώσεων, αναρτήσεων και διαφόρων που έφτασαν στο αποκορύφωμα και τον κύριο Κεχαγιόγλου και κάποιους άλλους να διαφωνήσουν για αυτή την τελετή. Κάποιοι διαφώνησαν για τα ποσά. Τα θεώρησαν υπέρογκα. Υπήρξαν τοποθετήσεις τέως αντιδημάρχου ότι με αυτά τα χρήματα, τα 21.000 ευρώ, χτίζει σπίτια. Σπίτι για τους πυρόπληκτους. Δηλαδή ένα έσχος μικροπολιτικής, η οποία δεν ερμηνεύεται από όλους τους εγκεφάλους με τον ίδιο βαθμό. Κάποιος το χλεβάζει, κάποιος το παραβλέπει, κάποιος όμως πυροδοτείται και λέει τι γίνεται. Κατ' επανάληψη έχουν ακουστεί, χωρίς να έχουν έρθει στοιχεία και το έχω πει στο παρελθόν, ότι κάτι στραβό γίνεται με κάποια οικονομικά μεγέθη εδώ μέσα. Φυσικά και διαφωνώ και το έχω πει για τις εκφράσεις που ανταλλάσσονται μεταξύ του Δημάρχου και κυρίως του κυρίου Ζαφυρόπουλου. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος όμως, ο οποίος απόψε με μια πολύ συναισθηματική έτσι, τοποθέτησή του έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, του θυμίζω ότι και εκείνος κατά καιρούς έχει δώσει λαβή για χαρακτηρισμούς που εγώ δεν τους υιοθετώ βεβαίως και κανένα δεν τους υιοθετεί. Είμαστε όμως άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι έχουμε τις ευαισθησίες μας, κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχυλίζει και υπάρχουν και εκφράσεις οι οποίες δεν είναι αποδεκτές μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Τώρα, το τι έγινε στην συγκεκριμένη πλατεία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο να ασχοληθούμε από το να συστήσουμε στον Αντρέα τον Κεχαγιόγλου, ο οποίος είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο για την Ραφίνα, διότι σε κάποιες φάσεις που διοίκησε αυτή την πόλη έχει προσφέρει κάποια πράγματα. Δυστυχώς ο ίδιος δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να διατηρήσει την ιστεροφημία του. Και αυτό δεν είναι ίδιον του ανδρός. Και κάποιοι άλλοι πολιτικοί σε πολύ μεγαλύτερες θέσεις δεν φρόντισαν να διατηρήσουν την ιστεροφημία τους και στο τέλος τα έκαναν μπάχαλο. Πήγαμε στην Τρίβλια, επάνω, σε ένα ταξίδι για να τιμήσουμε τον Καβουνίδη. Προσέβαλε παρουσία πολλών το γραμματέα, ο οποίος δεν το έπαιρνε. Γιατί κατέθεσε στεφάνι και είναι υπάλληλος. Είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω γιατί και τι εξυπηρετούν όλα αυτά. Θεωρώ όμως ότι δημιουργούν μια... Δεν θα αργήσω. Θεωρώ όμως ότι δημιουργούν μια νοσηρή κατάσταση. Δεν μπορεί να οδηγηθεί μια πόλη που έχει στη λειτουργία της ανθρώπους που έχουν εκλεγεί και βλέπονται κάθε μέρα στο δρόμο με αυτές τις συνθήκες σε εκλογές. Δηλαδή θα φέρουμε πίσω εποχές με τις μαγκούρες και τον κόρτσο. Γιατί έχουμε ζήσει και κάποια τέτοια γεγονότα. Θυμάσαι φίλε Πάπη έξω από το μαγαζί σου. Το 10.
το μάλλον το 6 που είμαστε υποψήφιοι, που σε κυνήγαγε. Λοιπόν, βεβαίως οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτός που φωνάζει εκεί είναι εδώ το, πριν από ένα χρόνο, σήμερα είναι μαζί. Ο ένας, ξέρω εγώ, αγκαλιάζει τον άλλον. Δεν τα σχολιάζω αυτά και δεν με ενδιαφέρουν. Και ξέρετε γιατί δεν με ενδιαφέρουν, και κλείνω εδώ. Ο κόσμος ο οποίος είτε διαβάζει είτε ακούει, ξέρει πρόσωπα, ξέρει γεγονότα και ξέρει τι θα κάνει το 2019. Ευχαριστώ πολύ.